έρχομαι στην έρχομαι για την πρόβλεψή σου καταρχάς. Αν θεωρείς ότι με την απόδοση του συμβατούς και πόλου που βάζεις, δείχνεις ότι προσφέρεις και άλλα πράγματα στον ΠΑΟΚ, πέρα από τρεξίματα και βοήθεια. Κοιτάξτε, εγώ χρόνο με χρόνο προσπαθώ να βελτιώνουμε σε πολλά πράγματα για να μπορώ κάθε χρόνο να βοηθάω την ομάδα όσο μπορώ και όσο γίνεται. Το ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις? Είναι σε μια φάση που έχει και κάποια αρνητικά αποτελέσματα. Θεωρείς ότι έχει ένα τρεφορμάρισμα, είναι κούραση, είναι συμπτωματικό? Πιστεύω πως είναι κούραση, γιατί όπως βλέπετε κι εσείς ότι έχουμε Τετάρτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή παιχνίδια και σίγουρα αυτό ότι όταν έχεις τόσα συνεχόμενα παιχνίδια σίγουρα να υπάρχει κούραση, έχουμε τραυματισμούς, κάρτες και γι' αυτό υπάρχει αυτή η καμπύλη που έχει κάνει λίγο η ομάδα. Μέχρι προσφάτως η Άγκα και πάω τις καλύτερες προβλήματος, η δεύτερη καλύτερη. Τα τελευταία μας βλέπουμε να δείξετε γκολ πάρα πολλά και με μεγάλη ευκολία. Σε εκνευρίζει, σαν προσωπικά, σαν μέσος που είναι η δουλειά σου να κόβεις και γενικότερα όσο αντέξεις το πάγο μόνο. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι κάναμε 4 παιχνίδια τα οποία φάγαμε πολλά γκολ. Και όπως βλέπετε και εσείς, αυτά τα γκολ φάγαμε τα περισσότερα από λάθη που κάναμε εμείς, που τρώμε αντεπιθέσεις και τρώμε εύκολα γκολ. Πιστεύω ότι αυτό φταίει. Τρώμε εύκολα γκολ στην αντεπίθεση. Εργούς, ο ΠΑΟΚ είναι στο σύν 1 τώρα. Πόσο σημαντικό είναι να καταφέρει να μείνετε πρώτοι, και αν σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ βρεθεί δεύτερος κάποια στιγμή, αυτό μπορεί να σας επηρεάσει αρνητικά στην ψυχολογία? Κοιτάξτε, αύριο έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι το τελευταίο για φέτος. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάρουμε τη νίκη, για να παραμείνουμε πρώτοι. Τελειώνει το 2014. Έχεις μία στιγμή ξεχωριστή να διαλέξεις προσωπικά για σένα από όλη τη χρονιά, από την περσινή, αλλά μέσα στο 2014, μία στιγμή που έχεις σημαδέψει? Κοιτάξτε, για μένα τώρα πιο σημαντικό που μου έχει μείνει είναι ότι η ομάδα είναι πρώτη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την ομάδα να είναι ψηλά. Πιο σημαντικό για μένα είναι αυτό, ότι είμαστε πρώτοι. Αν κάνουμε έναν απολογισμό για το πρώτο μισό της χρονιάς, θα ήσουν ικανοποιημένος από τη πετυχήματα από το καλοκαίρι μέχρι τώρα σε βάθος Ευρώπη? Δεν άκουσα, ξανά. Αν κάνουμε έναν απολογισμό συνολικό από το καλοκαίρι μέχρι τώρα, θα ήσουν ικανοποιημένος από το πετυχή ο ΠΑΟΚ σε βάθος Ευρώπη? Κοιτάξτε, ικανοποιημένος είμαστε βασικά μόνο που είμαστε πρώτοι στο πρωτάθλημα, γιατί μείναμε εκτός στην Ευρώπη. Αλλά εντάξει, έχουμε τώρα στόχο το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Έχουμε 2 στόχους, πρέπει να κρατήσουμε αυτούς τους στόχους.